Σήμερα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Κώστα Μπαγκινέτο, επισκεφθήκαμε τα Γρεβενά. Είχαμε συζητήσεις και επικοινωνία και με τον Αρχιτεκτουριάρχη, με τον Δήμαρχο, με τοπικούς παράγοντες και προσωπικά επισκέφθηκα και το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία των Γρεβενών, έτσι ώστε να διαπιστώσω τις συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης στα Γρεβενά με την ιδιότητά μου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο στόχος, βέβαια, ο βασικός στόχος της σημερινής μας επίσκεψης έχει να κάνει με τις επικείμενες ευρωεκλογές. Θέλουμε να μεταφέρουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, και αυτός είναι ο σκοπός των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, των υπουργών, των βουλευτών, το μήνυμα και την σπουδαιότητα, τη σημαντικότητα των επικείμενων ευρωεκλογών. Πρόκειται για εκλογές μείζωνης σημασίας. Θα κρυφθούν πολλά στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο, ζητήματα τα οποία αφορούν στην χώρα μας, όπως είναι η νέα ΚΑΠ, οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και αν θα συνεχίσουμε να έχουμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα κρυφθεί κυρίως η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινής εξωτερικής αλλά και αμυντικής πολιτικής, κάτι εξαιρετικά σοβαρό και κρίσιμο για την χώρα, και βεβαίως η προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής από τις ανεξέλεκτες ροές μεταναστών, που βεβαίως θα πρέπει να σημειώσω ότι αυτή την περίοδο δεν απασχολούν την χώρα μας, διότι με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε περιορίσει σημαντικά τις ροές μεταναστών προς την χώρα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι εκτός ατζέντες και τα ζητήματα εθνικής πολιτικής, διότι έχουμε και μία εθνική κάλπη. Αυτά εκτείνονται και αφορούν όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής της χώρας, από την εξωτερική πολιτική, την οικονομική πολιτική, την πολιτική για την δικαιοσύνη και την ανάπτυξη, την αγροτική πολιτική. Για όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία έχει απαντήσει. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής μας, τη δεύτερη τετραετία, έχουμε υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό μέρος του προγράμματός μας και η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που εγγυάται την σταθερότητα αλλά και την ανάπτυξη, την οικονομική και την κοινωνική στην χώρα. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή είναι μια επισφαλής αλλά και επικίνδυνη, θα έλεγα, επιλογή, και βεβαίως δεν μπορεί ο πολίτης να επιλέξει την μη συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Η συμμετοχή του πολίτη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μέχρι την τελευταία στιγμή θα τονίζουμε, και μάλιστα θα τονίζουμε με έμφαση, το πόσο σημαντικό είναι οι Έλληνες πολίτες να συμμετάσχουν, να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές και βεβαίως η επιλογή τους να είναι η Νέα Δημοκρατία.